Κυρία Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ομοσπονδιακής, κυρία Μόντσα Βασιλική, καλώς ήρθατε. Ευρυκή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας μαθητές, καλησπέρα σας. Η πιο αρχαία τέχνη, η τέχνη του να βρίσκεις το παρελθόν μέσα στο παρόν. Την πιο θαυμαστή τέχνη, την τέχνη του θεάτρου, θα παρακολουθήσουμε απόψε να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, στην έξαρση του αγωνιστικού πνεύματος και στην υπερτίμηση του προορισμού μας ως έθνος μέσα από την αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων κατά τη διάρκεια της τυποκρατίας. Δρόμενα που προκύπτουν από την ομαδικότητα και την ενοποιητική δύναμη εξαίρετων εκπαιδευτικών, της κυρίας Μαυρίδου Ελένης και του κυρίου Λεπίδα Γιώργου, των μαθητών του Γυμνασίου Λυκείου, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λυκείου, των επαγγελματιών, της Κόκκινης Κουλίτας και της σημαντικής υποστήριξης του Δήμου Σερβίου Βελβετού. Απότοχος αυτής της συνεργατικής δύναμης, περισσότερη τέχνη στα σχολεία, αν θέλουμε να βιώσουμε την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν, πόδια και χέρια, γλώσσα και κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου, όλα μαζί και την παιδεία των γενεών. Ευχαριστώ. Να καλέσω τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Μόντσα Βασιλική, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Με ιδιαίτερη χαρά την καλωσορίζουμε απόψε. Κυρία Δημήμαρχε, κύριοι διευθυντές, διευθύντρια, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και αγαπητά παιδιά. Ιδιαίτερη τιμή για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθούμε σήμερα θεατρικά δρόμενα από δύο ιδιαίτερα σημαντικά σχολεία, σχολεία που καλλιεργούν την πνευματική ζωή, που καλλιεργούν τη γνώση και την προσωτοποίηση των παιδιών και ταυτόχρονα δίνουν καινούριες διεξόδους στα ταλέντα τους, στη δημιουργικότητά τους, στις δικές τους φιλοδοξίες και στις δικές τους προοπτικές. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτές τις παραστάσεις, τη διεύθυνση του σχολείου και κυρίως τα παιδιά που διέθεσαν τον ελεύθερό τους χρόνο να δώσουν σήμερα παραστάσεις, οι οποίες είναι παραστάσεις ιστορικής μνήμης, ιστορικής τιμής και κυρίως ιστορικής υπόσχεσης ότι το μέλλον που θα καλλιεργήσουν αυτά τα παιδιά, το μέλλον που θα κάνουν για την πατρίδα μας, θα είναι καλύτερο από αυτό που εμείς τους παραδείχνουμε. Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Στη διάρκεια της χρονιάς, με αφορμή την 28η Ιανουαρίου, 17η Νοέμβρη, και τα Χριστούγεννα οργανώσαμε και παρουσιάσαμε γυμνάσιο και λύκειο μαζί στον χώρο του σχολείου τρία συμπαθητικά θεατρικά. Σκεφτήκαμε την παρουσίαση της 25ης Μαρτίου και με τη βοήθεια των συλλόγων γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου να την προβάλλουμε προς τα έξω σε εσάς, τους γονείς και τους προσκεκλημένους για να καμαρώσετε τα παιδιά σας. Όμως το επίπεδο της παράστασης ήταν αρκετά απαιτητικό για σχολικά δεδομένα και έπρεπε να γίνουν περισσότερες πρόβες, γι' αυτό ζητάμε για την κατανόησή σας, γιατί αυτό που μετράει πιο πολύ είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που προάγουν το πνεύμα και τον πολιτισμό. Παράλληλα με το θεατρικό, αυτές τις μέρες στήσαμε και μία έκθεση με μερικές από τις εργασίες των μαθητών του γυμνασίου στο χώρο πίσω μας του Πνευματικού Κέντρου σχετικά με τα καλλιτεχνικά, την οικιακή οικονομία και την τεχνολογία από τους καθηγητές Κουντιό Ευγενία, Λεπίδα Γεώργιο και Βλάβου Θεοδράκη Βαΐτσα. Καλή ακρόαση στην παράστασή μας. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για εσάς όλους και την παρουσία σας. Σήμερα θα εφαρμόσουμε γεγονός την είδηση ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού.
τον εμβρυγισμό της στρατών. Η Ελλάδα μας η χώρα του απέραντου γαλάζιου και του χρυσού ήλιου υπήρξε κύβος της επιστήμης, της τέχνης και της φιλοσοφίας. Εδώ άνθησαν μοναδικά κορυφαία ονόματα. Ιπποκράτης, Φιδίας, Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Σοφοκλής, Εσχύλος, Θαλής, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης και αναρρίθμι τι άλλοι. Κατά καιρούς όμως ξένα μάτια τη συλλέψανε. Από το Ξέρεξη μέχρι και το Σαμουήλ, αλλά τους αποκρούσαμε γενναία. Ο Σαν όμως έφτασε στο απόγειο της ακμής της, κατά τη βυζαντινή εποχή, μαύρα και πορφυρά απολυτικά σύννεφα πλησίασε τη Ρωμανία, πυροδοτούμενα από το ορισμένο σύνθημα «Διαπυρός και Σιδήρου». Στο αδιφάγαμο χαρές μάτι τους μπήκε η βασιλεύουσα και τη μοιραία μέρα, 29 Μαΐου 1453, τα σύννεφα σκέπασαν την Αγιά Σοφιά. Thank you.
Σαν πρώτα, αν δεν πρόκειται, σχεδόν
Ανάψε. Σκύβουμε τώρα εμείς τα μικρά χρονικά πλαίσια μια επαιτειακή σχολική γιορτή και επιλέγουμε να παραλάβουμε θεατρικά, χωρίς φυσικά με κάποια λογική ιεραρχία, στην πόλη τη μάνα που τη παίρνει το καλύτερο μπροστάρι τη, για να το εκπαιδεύσω σε Τούρκο Γενίτσαρο και στη συνέχεια να σπάξει ένα ελεύθερο να σπάξει τα ίδια του τα αδέρφια. Στο θεατρικό μας, το ένα νερό δεν γίνεται, δύο ξένα στα αδέρφια πιάσουν το παιχνίδι του καλύτερου, ώστε η πόρτα χτυπά. Υπάρχουν δύο πράξει, στο τέλος της πρώτης πράξης παρεμβάλλουν ένα τραγούδι ώστε να αλλάξει ο Θεός. Γενίτσαρος. Ναι, γενίτσαρος. Θα τους αλλάξω
Δεν είναι τα βάση μέσα. Παιδιά μου, δεν είναι τα βάση μέσα αυτού. Δυστυχώς, συμφορά για μένα. Εγώ τώρα πηγαίνω και δείχνω τα παιδιά μόνο. Κάτσε, κάτσε. Πού δεν σ' αφάσεις. Άσε την κυρία μου. Όχι, κυρία μου, κάτσε την κυρία. Τι μπορώ να κάνω. Δεν τίποτα έτσι, για παρέ. Αντάξει, θα πει μου. Στο μικρό το χάρος μου το επιδετώ. Πρέπει να πηγαίνω. Προσπαθείτε να φανείτε γενναίοι. Είστε Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες! Ας το μαγειρά μου, ας έκανες κάτι από την πόλη. Τι κάνω τώρα. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να σκεφτώ να βρούμε άλλες. Είμαστε άλλες, δεν είμαστε. Μάλλη όπως είμαστε. Και είμαι ο καλύτερος, ο καλύτερος. Άρα πρέπει να σκεφτώ πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό ας το κάνουμε. Γιατί. Γιατί εγώ είμαι ο καλύτερος. Αδέρφη, δεν μας άρεσε καλά. Γιατί μια μπουκιά δεν φορτσέ να μπήκε από πάνω. Έτσι, τώρα πάμε να το φέρει και πατέρα. Και δεν θα το φέρει ο πατέρα. Αν δεν θα σχοληθώ, πάμε. Θα πάμε να μάθω. Αδερφή. Αδερφή. Μα. Δεν θα σε ακούσω μας είναι μετά. Αν δεν θα καταπούσω, θα μόνο. Μάμι, ο μάμι, ο σαν, ένας από τους δυο σας, πρέπει να είναι μαζί.
να γίνει η τσοκλά. Να γίνει η τσοκλά. Τι λέει η τσοκλά. Η τσοκλά είναι το πιο πολύ που πρέπει να εκτελέσουμε έτσι το τελικό σπαθό. Καταλάβει, καταλάβες. Καταλάβαμε αυτή μου. Μα η ζωή δεν υπάρχει αυτό. Ζητήστε κοριτσάκια, να σπάμε τα δουλάκια. Ξέρουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αγωγή και το σκλατό. Εμείς πρόβλημα σας δημιουργήσουμε. Ζες, έτσι πνώσω πολύ χρονομένος μας. Αμέσως κατάλαβα τι σε κάνουμε για το σκλατό. Δηλαδή εσείς θέλετε να πάτε, αλλά δεν μπορείτε. Ναι, ναι, αφέτη μου, σέλνει. Οπότε, πηγαίνω στον άλλο σπίτι, να κάνω άλλο το μέσα. Άντε, γράψω, αφέτη μου, χαίρετε, μάτα στο μασά. Ένα, δύο, τρία, μεταμόρφωση. Ίσως εμείς που είμαστε μεγάλοι, θα τα φέρουμε και σκεφτούμε και όχι. Πρέπει να σκεφτούμε
μάτι. Έχασα τον αδελφό μου, θα χάσω και το παιδί μου της άλλης. Μην τα κρύψει, η Μαρτά κρύβε. Τα έχουν όλα τα καμμένα. Αν είχα με φάνη, θα το είχα με δηλώσει. Θα ψάξω, θα βρουν. Μάλιστα, άκουσα πως αυτός που πέφτει το κοντιό μας είναι ο φόβος στον τρόπο. Τι πώς θα πρέπει τους εφέρει. Άνοιξε μόνο να το άνοιξε, δεν έφτει κανένα σπάθη την πόρτα, άνοιξε ο Θεός βοηθός. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Αλάχος μας φυλάει, να σου πω χρέος. Καλό, καλό στον αφέτη. Να σύνδεσαι, να προσώσεις, τι να σας φυλέει. Αυτό που θέλουμε και λέμε το πάρουμε μόνο μας. Άλλο στο καλό τώρα που να πούμε εσύ άλλο στο μόνο μας. Κάτσε. Εκεί μας άνθρωποι. Να δεις πόσο πρόθυμα θα υπακούσουν στα προστάγματα του προλαγραμμένου σουτάν. Αν τον άνθρωπο πάνω στη θέση έξω. Το σπίτι αυτό παιδί μου έχει δύο παιδιά. Με τα πολλής ευχαριστήσεως θα μας δώσουν το ένα. Το πιο τυχερό. Τι τύχη κι αυτή. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τις αφηγές που φέρνεις, αλλά εμάς τα παιδιά είναι μικρά, δεν είναι εδώ. Μη σε απασχολεί αυτό, κυρά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα ρημάσουν στα χέρια του Αλλά. Και τα θέω. Αν θες, και τα δύο. Αρκεί να είναι γερά. Και όχι, δα. Τι θα πει όχι, δα. Δεν έχει την αφηγή που σου προσφέρετε. Να την παίρνεις το παιδί θα γίνεις πιτέρα. Θα είσαι περήφανος με αυτό. Συμφωνώ. Είδες δεν γίνει την άλλη. Ό,τι θα γίνει το ένα. Καλά. Εσύ ξέρεις. Το ένα σου παιδί θα είναι στο χώρο, στα πεινάει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Το ένα το άλλο θα είναι, θα γίνει σπουδαίο. Και σε περίπτωση όσο του. Τι λες. Αμέ, τι σου λέω. Ξέρεις τι θα πρέπει να το κάνουμε. Καρδοπύλα. Κρίση. Πρώτης ποιότητας. Εμείς τώρα δεν το τρώμε δεύτερος. Εμείς ή. Μάλιστα φαίνει μου. Έμαθα ότι αυτό το σπίτι υπάρχει μια υπόγεια με ωραία κρασίνα. Είναι αλήθεια και όλοι. Αλήθεια είναι αυτό. Το έχω από πατέρα. Ωραία. Λοιπόν, τρεμίσια, πώς θα κάνεις. Θα πας στο υπόγειο, θα δοκιμάσεις απούλα τα δωρελιά και απούλα στην αμυτζιά μας. Για να βρεις το πιο ωραίο και το πιο γλυκό κρασί. Αυτό που θα με δωρελιά. Μα είναι πολλά! Σιωπή, γυναίκα! Δεν ξέρει πότε κέφτει. Άκουσε να βρει. Το Πάσκα, άκουσε που μετά τι θα κάνει. Θα πα κάτω και όπου βρει το πιο καλό κρασί, θα πει σε αυτόν μια ολόκληρη τον τζάμ. Για να δούμε αν μεθάει. Και αν δει πω δεν μεθάει, θα μου πέσει και με έναν τρόπο που πέσει. Άντε στο καλό τώρα και με έναν ευγή, μην κάνω όλο σου. Άντε στο αυτό λοιπόν να γίνει πέσει. Πάμε τώρα λοιπόν. Τα παιδιά είναι μόνο τους μέσα. Δεν άκουσαν αυτό. Ό,τι και να γίνει από εδώ πέρασε. Έχεις καμιά ιδέα. Άκουσε. Ο ένας κάτω. Θα γίνει σκουτί και εσύ. Πώς είναι το μεγάλο σου. Τι κάνουμε αυτό εδώ. Τι λοιπόν. Θα το σκοτώσω και μετά θα το αρχίσω πως μένω. Δεν θα μας πιάσω. Θα πάμε με τα παιδιά και θα φύγουμε. Θα μας πρόβα. Θα πάμε στα βουνά. Θα γίνουμε κλέφτες. Θα κάνουμε μόνο δικά μας και τη Θεού. Δεν μπορεί αυτό. Εντάξει, εντάξει. Μόνο στο γήπεδο να μας φύγει εγώ και εσύ κάνει. Σου κύριξε, πάρω τους έφτια. Καλώς, καλώς το να φέρεις. Έλα, έλα, κάτσε να μας πεις πώς πάνε. Να σε καρτάρουμε για να σε πουράμε τους γιάμους που έχουν γίνει σαν πρέπει. Εννοείται πως το θες, από τον χρόνο που έχω αφηρημένο. Η αλήθεια είναι πως έτσι πουράει στα τέτοια. Ωραία, τι είναι τώρα οι δυο μας. Η αλήθεια είναι πως κανείς πρέπει να μπορεί να στείλει. Γιατί τα παιδιά
εξαιρέσει. Υπάρχουν παιδιά, όσο και προσπάθησα μερικοί να μιλάω στην πίστη, δεν τα κατάφερα. Γιατί είχα δώσει έναν όρο, ένα τέτοιο ευρώ. Φάει στον αλλά, πήγε στον αλλά στον πιάτο. Έτσι. Έτσι είναι τα φτιάτη μου, έτσι κακά, πώς τα λέτε. Γιατί ο Αλάρ δεν είναι θέλος παιδί. Σε αυτό που έχεις δώσει όρκο, δεν είσαι εκεί. Μαγικός, γέννημα πρέπει. Και εκεί που έχεις δώσει όρκο, στην Παναγιά, και στον αδελφό στην πιστή. Και ποτέ να αδελφέ μου, είμαι ο Τζανής. Τζανή, αδελφέ μου! Πώς πει αδελφέ μου. Ώστε δεν να αλλαξοπίστησες. Μα πώς να αλλαξοπίστησες, αδελφέ μου. Τέρα με λέμε. Και εγώ την πήγαινα να κάνω... Εσύ καλά το κάνεις. Αφού δεν άμεσαι και εγώ δεν ήθελα. Είναι απίστευτο. Κι όμως αριθμινό. Εγώ, καλά τα παιδιά, το παιδιό δεν έχει προβλήσει. Όποιος θέλω γράφω και όπως θέλω σημείς. Τώρα μιλήσει για πολλά. Δεν ήξερα που σήκεις το πόγιο με τα χασιά. Και εγώ μην όλοι σε έμεσε πορείες. Σε γραφειό, έξι μου λέει. Εννοείται πως σε γραφειό έξι μου λέει, καταλάβω την προς στιγμή. Αλλά λέω, ας το λίγο έτσι. Μου με τα κατάλληλα συγκριώ μου, του να ξεπάρω να μεθύσει και να το στείλω από εκεί που είναι να του βοηθεί. Καλά, εντάξει. Τώρα θα χορέψουμε όλοι μαζί που θα είμαστε για πάντα ενωμένοι. Πάντα ενωμένοι. Με δικό σας του φέρνει και σταθεί πολεμάτε.
Ο διαρκής πόθος για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και η σαφής επίδραση των μυστικών εταιριών της Ευρώπης οδήγησε τρεις Έλληνες στη σύσταση μιας αυστηράς συνωματικής οργάνωσης που θα προετοίμαζε τον ξεσηκωμό όλων των Ελλήνων στη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας. Συμβολικά όρισαν επέτειο ίδρυσης την 14η Σεπτεμβρίου του 1814 στην Αντισσό, επέτειο ύψησης του Τιμίου Σταυρού. Οι τρεις Έλληνες ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Αθανάσιος Τσοκάλωβ. Γενικός έφορος και αρχηγός ορίζεται αργότερα ο Αλέξανδρος Ψηλάντης με τον αδελφό του Δημήτρη. Έδρα της Φιλικής Εταιρείας από το 1818 γίνεται η Κωνσταντινούπολη. Η Φιλική, αφού μνούνται στην εταιρεία, έδινε νόρκο βαρύ, πίστης και επικοινωνούσε με κώδικες, ψευδόνυμα και συνθηματικές λέξεις. Παραθέτουμε τμήμα του όρκου στα απλά ελληνικά. Ορκίζομαι όρκων βαρύ. Ορκίζομαι όρκων ελευθερίας. Ορκίζομαι όρκων θυσίας. Ορκίζομαι όρκων θανάτου. Ορκίζομαι στον ένα και αληθινό Θεό που με έστειλε σε τούτο το δύσκολο καιρό. Μπροστά μου στην πατρίδα Χριστός, γιατί είναι ο σκοπός σας χωριστός. Ορκίζομαι να μισώ τις πατρίδες τους τυράννους, Τούρκους, προδότες, τραγουμάνους και ποτέ να μην είμαι εθνικός από τους αδελφούς της εταιρείας από εδώ και μπρος. Ορκίζομαι στον έναν και αληθινό Θεό όποιος με έχει ανάγκη να βοηθώ ακόμα και αν είχε με εχθρός μου, αφού τώρα είναι αδελφός μου. Ορκίζομαι στον έναν και αληθινό Θεό με κανένα να μην βιαστώ για μα καλά να το σκεφτώ πριν που πιστέψω για την εταιρεία, φίλο και αδερφό. Ορκίζομαι να μην αφηρηθώ από τα κλίματα που θα διαχειριστώ. Τα κλίματα είναι για τον αγώνα και έχουν την πλάτη του κοινότητα. Ορκίζομαι ποτέ να μην ρωτώ ποιος έφερε, ποιον εδώ. Μα ούτε και εγώ θα πω ποιος με έκανε φιλικό. Τρισάφια, πατρίδα και ιερή, που κανένας δεν μπορεί τα βάσανά σου κρατηθεί. Ορκίζομαι στα δάκρυα που έχεις για σένα και σε αυτά που κινούν τώρα από εμένα, ότι εσένα θα αφιερώσω τη ζωή μου. Δεν είναι βία, είναι η απόφασή μου. Το όνομά σου, ο οδηγός των πράξεών μου και η ανταμοιβή των κόπων. Τέλος, ο θάνατός μας είναι η τιμωρία για την συμμετοχή μου σε τούτη την φιλική την εταιρεία. Μετά ο Μύτης ακουμπούσε το δεξί χέρι στον ώμο του μειούμενου και δήλωνε. Ακολουθεί το τελευταίο μας θετρικό
αν ξυπνάμε, τυλάμε. Ενώ, άμα κοιμόμαστε, μπορεί να φάμε κανένα καρδί. Στα όνειρά μας. Καλά ρε, εδώ ο κόσμος χάνεται. Τι σε κοιμάσαι. Και τι μηνιέζε, ο κόσμος, ο κόσμος. Δεν πάρε το φύλλο. Να μου λες, μήπως έχεις εκεί πέρα το κάνει καρδί, που μπορείς να σε κρατάς. Δώσ' το σου. Χαρτιά είναι ρε. Να σου πω, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Η ιστορία μας περιμένει. Και δεν μου λες την κατσατζάρι, είναι όμορφη αυτή η ιστορία. Τι λες πάλι, εδώ δεν θα σου μάθει, δεν έχεις μάθει τίποτα. Το γένος μας ετοιμάζεται για ξυπομό. Να διώξουμε τις παλιόπιτες από το μέρη μας. Φτάμε 400 χρόνια στα παιδιά. Είναι τόσο πολλά, ρε. Ένα ρούμπης, σκλάβος μου είναι. Τι περιμένεις. Άκου να δεις. Ο κύρ, το βράδυ, θα μας ευχαριστούμε τα κυρί στο σπίτι του κύρ Παναγιώτη του Σέγγε. Σέγγε, δεν είναι κύρι. Μου θες να γίνεις το κύριο του ομάδου σου. Και λοιπόν, μου ζήτησε κάποιον για να πέρα εδώ. Και το φάμε κιόλας. Κάτσε. Όμως αν έλεγε να δούμε, δεν υπάρχει άλλο. Το βράδυ λοιπόν, στο σπίτι, στο κύριο Παναγιώτη του Σέγγε. Αλλά πρόσεχε να σε δει κανένας. Και τι άλλο κάτω στον που σας ακολουθήσει, που είσαι η γυναίκα σου. Α, μη φοβάσαι. Με τη γυναίκα μου δεν μιλάω πια. Τι. Γιατί λέει πως δεν είμαι άρρωστος λόγω αυτό και θα καταλήξω όλη στο σπίτι. Καλά. Αλλά και όχι. Φεύγω τώρα γιατί πρέπει να πάω και πας τώρα. Δεν μου λες, φίλε μου. Τι να φορέσω. Να βάλω τα καλά μου. Γιατί έχεις καλά μου. Όχι. Γιατί εσύ τι σε πειράζει. Χαλά, ας τα πληρώσεις. Και προκλίνεις δηλαδή που να τα στα δώσει. Από την πηγή του, τα κέσσερι σε όλε, μετά από
Βασίλης Κωνσταντίνος. Να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους
Που έκανε την ηλεκόνο και το δύο σχολείο, μας βοήθησαν για τα ελληνικά και οτιδήποτε χρειαστήκαμε, προσκλήσεις κλπ. Το Δήμο Σερβίο για τη μεταφορά των σκηνικών και της παραχώρησης της όμορφης αυτής έδωσης εδώ, η οποία είναι στολίδι για το μέρος μας. Επίσης, κάποιες σχολές από τον Διπεθέ Κοζάνης μας γραμμίσανε, από το Μορφωτικό Μέλλον Καστανιάς, τσαρούδια και σεγάδες. Ξεχάσαμε για κάποιους, θα μας συμβουλέψουν, η κομμότητα, η Άντα, η Έλτα βοήθησε, ο Βελισάνης τον Νίκο.